Μα τι έχουν πάθει με την τρίτη δόση? Γιατί αυτή η αιμονή με ιστερικές εκδηλώσεις από επιστημοναράδες για την τρίτη δόση, όταν δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα σε επίπεδο δημόσιας υγείας? Και προσοχή, δεν μιλάμε για προσωπικό ατομικό επίπεδο, δηλαδή το personal test που το έχουμε να μην πω τι, άντε για ψωμοτήρι. Όπου και αν πας, όπου βρεθείς, χωρίς το τεστ δεν θέ να μπεις. Κούλι, κάνουμε κι εμείς λογοπαίγνια. Τι έγινε και οι διαχειριστές πανδημίας έχουν περάσει πλέον σε άλλο επίπεδο αντιμετώπισης, βάζοντας ασημαία την τρίτη δόση? Υπάρχουν μήπως καινούργια επιστημονικά δεδομένα εκτός από αυτά που μέχρι σήμερα ξέραμε, δηλαδή ότι αυτό που κάναμε και το χαρακτηρίζουμε ως εμβόλιο σε μεγάλο βαθμό, τώρα πόσο αυτό παίζει, πάντως σε τέτοιο βαθμό που παρά τα αντιθετικά δεδομένα περί ποσοστού αποτελεσματικότητας μπορεί να πει κανείς ότι το καθιστά ένα υπολογίσιμο ισχυρό όπλο προκειμένου να αποτρέψει τις βαριές μορφές νόσησης, ιδίως σε άτομα μεγάλης ηλικίας και σε άτομα που ο οργανισμός τους είναι επιβαρημένος και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με τους άλλους. Και αυτό πώς και από πού βγαίνει? Στην αρχή βγήκε από μελέτες ταχείας διενέργειας και έγκρισης. Στη συνέχεια επαληθεύτηκε, έστω και με μικρότερη αποτελεσματικότητα από την αρχική και ακόμη μικρότερη για τη μετάλλαξη που κυριαρχεί παντού πλέον, από εκ των υστέρων πληθυσμιακές μελέτες. Λένε οι επιστήμονες, θυμίζει τα άλλα εμβόλια? Όχι βέβαια. Γιατί? Γιατί δεν αποτρέπει όπως τα άλλα την νόσο για την οποία συνιστάται, γιατί δεν εμποδίζει τη μετάδοση, δεν εμποδίζει τη διασπορά. Επομένως, τι πρέπει να κάνει κανείς για να σταματήσει τον εφιάλτη και τη λέλεπα της πανδημίας? Να σταματήσει τη διασπορά. Πολύ ωραία. Μπορεί να σταματήσει κανείς τη διασπορά επιστημονικά μόνο με το εμβόλιο? Όχι βέβαια, γιατί αυτό δεν εμποδίζει ούτε την νόση στο γενικό πληθυσμό, επειδή αποτρέπει τις βαριές μορφές της νόσου μόνο, και όχι την νοσηλεία ή το θάνατο. Γι' αυτό το κάνει μόνο με τη λογική ότι αφού μειώνει τις βαριές μορφές, ελαχιστοποιεί και τις πιθανότητες του θανάτου. Και φυσικά δεν αποκλείεται η πιθανότητα μετάδοσης, επομένως πώς σταματάει η διασπορά? Το είπε η κυρία Λινού την Παρασκευή. Εφαρμόζοντας μέτρα δημόσιας υγείας και κάνοντας μαζί και το εμβόλιο, με τη λογική ότι αξιοποιεί κανείς πραγματικές τους δυνατότητες, αυτές δηλαδή που είπαμε, κάθε πράγμα λοιπόν στον καιρό του. Το εμβόλιο είναι ένα όπλο, ένα σημαντικό όπλο, που όμως δεν μπορεί από μόνο του να κάνει τη δουλειά που μερικοί θέλουν να το βάλουν να κάνει. Δηλαδή να σταματήσει αυτό και μόνο την πανδημία. Θα μου πείτε, μα καλά, όσο περισσότεροι εμβολιαστούν τόσο καλύτερα δεν θα είναι? Φυσικά. Αυτό είναι λογικό και θεμητό και αυτό πρέπει να γίνει. Αλλά αυτό από μόνο του δεν σταματά την πανδημία, γιατί μέχρι να εμβολιαστούν υποθετικά όλοι και να προστατευτούν, στο βαθμό και με όση προστασία τους εξασφαλίζει το εμβόλιο, γιατί μην ξεχνάτε τι είπαμε μόλις προηγουμένως, μέχρι να εμβολιαστούν υποθετικά όλοι, ξαναλέμε, τι θα γίνει? Με την πανδημία δεν μπορείς να κάνεις moratorium. Με την πανδημία όσο αυτή θα υπάρχει, μόνο mortorium γίνεται, δηλαδή θανατικό. Άλλωστε είδατε τι έγινε με τα ποσοστά του τείχους ανοσίας. Αυτά ήταν αποκειμενόμενα ως μετακινούμενα. Όπως καταλαβαίνετε, η λογική αυτή δεν έχει καμία μα καμία σχέση με εκείνη που προβάλλουν οι περίφημοι αντιεμβολιαστικοί κύκλοι. Μιλάμε για τη σωστή χρήση του εμβολίου. Άλλο αν απ' τα άλλα, την αντίθετη μεριά υπάρχουν και εκείνοι που καταστρέφουν από μόνοι τους το εμβόλιο και τα προγράμματα, αποδίδοντας ιδιότητες που δεν έχει, αποκρύπτοντας περιορισμούς στη δράση που έχει, γιατί όπως είπαμε δεν είναι σαν όλα τα άλλα, δηλαδή μετά το εμβόλιο και μπορείς να νοσήσεις και μπορείς να μεταδώσεις. Άρα, ορθώς οι επιστήμονες λένε ότι δεν μπορείς να το καθιστάς επικοινωνιακό εργαλείο. Και κυρίως χρησιμοποιώντας το για να καλυφθεί το τεράστιο έλλειμμα ενεργειών σε επίπεδο δημόσιας υγείας. Υπάρχουν και αυτοί που από την αρχή φαίνεται που ήθελαν να το πάνε. Γιατί μόνο με αυτό πίστευαν ότι θα κατάφεραν να κάνουν αυτό που δεν είχαν φροντίσει μέχρι τότε να κάνουν, δηλαδή να ελέγξουν και να περιορίσουν τη διασφορά. Αλλά για να την περιορίσεις θες δουλειά συλλογική και όχι μεμονωμένη, δουλειά που δεν θα καθίσταται συλλογική και οργανωμένη αθροίζοντας το σύνολο μεμονωμένων ενεργειών. Είναι δουλειά που προσδιορίζει, κατευθύνει, οργανώνει και εποπτεύει τις μεμονωμένες δράσεις. Δουλειά που αναλύεται και στηρίζεται σε αυτές για να έχει αποτέλεσμα. Σκεφτείτε μόνο και μόνο το πολύ απλό.
Υποχρεώνουμε τους ανεμβολιαστούς, σε λίγο και τους εμβολιασμένους με τα λιγμένα, να έχουν κάνει τεστ πριν πάνε να κάτσουν να πιούν καφέ κλπ. Ωραία. Δεν τους ζητάμε όμως τεστ ούτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ούτε στα σκυλάδικα, δηλαδή αναγνωρίζουμε τη σκοπιμότητα, τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα του ατομικού προσωπικού τεστ, και δεν αναγνωρίζουμε αντίστοιχα τη σκοπιμότητα, τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα του τέστινγκ. Αυτό πέρα από το παράλογο είναι και επικίνδυνο, γιατί η διασπορά δεν σταματάει με το ατομικό τεστ, απλά τη διαπιστώνει. Τη διασπορά μόνο με το τέστινγκ και την ιχνηλάτιση μπορείς να τη σταματήσεις. Και τώρα που λέω για ιχνηλάτιση, τι έγινε ρε παιδιά? Μετά από τη διαπίστωση ότι δεν έχεις κάνει τεστ, πας σπίτι σου. Και λοιπόν τι γίνεται για σένα και τους άλλους αν έχεις, αφού δεν το ξέρεις γιατί δεν έχεις κάνει τεστ? Και όλοι αυτοί που βρίσκονται θετικοί με ένα rapid στα φαρμακεία είναι αφορμή για να ξεκινήσει η χνηλάτιση? Τι λέτε? Γίνεται τέτοια κοσμογονία και δεν το μάθαμε? Για να μας πούν πόσες επαφές ψάξαν και βρήκαν στα 5, 6, 7 χιλιάδες κρούσματα, ή μήπως αυτά είναι όλα επαφές? Δηλαδή πόσα είναι τα αρχικά κρούσματα και πού έχουν απομονωθεί όλοι αυτοί? Άλλο λοιπόν το ατομικό προσωπικό τεστ και άλλο το οργανωμένο τέστινγκ, η ιχνηλάτιση, η απομόνωση και λοιπά, για να μην τα ξαναλέμε. Άλλο λοιπόν το ένα και άλλο το άλλο. Εδώ στην Ελλάδα σήμερα κάποιοι θέλουν να μας μπερδέψουν. Δεν ξέρω, μπορεί και να ήταν ήδη μπερδεμένοι, δεν ξέρω, ας ξεμπερδευτούν, γιατί έχει περάσει πολύς καιρός και πολλοί είναι αυτοί που έχουν αποδημήσει σκύριον. Και η αλήθεια είναι ότι το πέτυχαν, γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν έχει καν υπόψη του 2 χρόνια σχεδόν, γιατί τόσο κοντεύουμε, 2 χρόνια πανδημίας, ποια είναι και τι είναι τα μέτρα δημόσιας υγείας, τι έπρεπε να γίνει και δεν έγινε. Εδώ σας θυμίζω ότι λένε ακόμη και εκείνοι που εμφανίζονται ως διαφοροποιούμενοι. Λένε, δεν ήρθε ή δεν είναι τώρα η ώρα να τα βρούμε. Τι λέτε? Και πότε θα είναι η ώρα? Όταν θα έχουμε φύγει όλοι? Σήμερα, έτσι που μας μπερδέψαν, ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει γιατί κάνει και γιατί πρέπει να κάνει το εμβόλιο. Νομίζει ότι πρέπει να το κάνει για να απαλλαγεί από τα περιοριστικά μέτρα, να απελευθερωθεί, να ακολουθήσει την επιχείρηση ελευθερία. Πάλι καλά που δεν είπαμε ελευθερία ή θάνατος, λίγο έλειψε. Ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει γιατί πρέπει να κάνει την τρίτη δόση. Μήπως επειδή κάποιοι λένε ότι δεν έχει ανοσία μετά από 6, 7, 8, 4, 5 μήνες και πού το ξέρουν? Πού είναι οι μελέτες? Δεν θα το επαναλάβουμε. Έχουμε εξαντλήσει το θέμα παρουσιάζοντας άρθρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από κορυφαία επιστημονικά περιοδικά. Ο περισσότερος κόσμος δεν έχει εκπαιδευτεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Πώς να προστατευτεί από τον κίνδυνο, πώς να ζήσει με τον κίνδυνο. Και έτσι ο περισσότερος κόσμος σήμερα είναι αναγκασμένος, γιατί κάποιοι τον αναγκάζουν, να διαλέξει βάζοντάς τον στο δίλημα. Τρίτη δόση και μάλιστα υποχρεωτική για να μην πάμε σε lockdown. Τι σχέση έχει το lockdown ένα ίστατο μέτρο με τα μέτρα δημόσιας υγείας? Έχει σχέση τρίτη δόση με τα μέτρα δημόσιας υγείας? Άσε δε που το δίλημα είναι έτσι κι αλλιώς κακοβαλμένο. Δεν είχαν καν την ευστροφία να πούν τρίτη δόση για να μην θρηνήσουμε περισσότερους νεκρούς, ή τρίτη δόση για να μην πιεστεί το σύστημα υγείας. Αυτό είναι πιο sick, γιατί έτσι κι αλλιώς τους νεκρούς τους ξεχάσαμε. Και μετά από όλα αυτά φτάσαμε στην τρίτη δόση. Διαβάζω όμως το Times of India, δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με έναν τίτλο: «Η ενισχυτική δόση είναι σκάνδαλο, πρέπει να σταματήσει τώρα». Πείτε μου εσείς τώρα, ποιοι επιστήμονες έχουν δίκιο, οι περί τον πόη ή οι άλλοι?